Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο στον Star FM τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Ανεξάρτητο Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Γρηγόρη Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλώς ήρθατε στον Star FM. Καλημέρα σας και καλώς σας βρήκα, κύριε Χρήστο. Μου επιτρέψετε να σου μιλάω στον ελληνικό. Γρηγόρη, εννοείται. Να καλημερίσουμε και τους ακροατές μας σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που μας ακούνε. Εγώ να ξεκινήσω με την παρέτηση που είχαμε πριν από αρκετές ημέρες. Υπήρξε και μια επιστολή η οποία εστάλει από εσάς προς τα μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα, κύριε Γιαννόπουλο, ήσασταν και υπεύθυνος αγροδιατροφικής σύμπραξης στην διοίκηση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Είμαι εδώ στη διάθεσή σας για όλη την κουβέντα. Να, για την παρέτηση να μας μιλήσετε. Εδώ και αρκετούς μήνες είχα διαφωνήσει πολιτικά με την περιφέρεια, με την περιφερειακή διοίκηση όπου ανήκα στο συνδυασμό του κυρίου Καρυπίδη, το λεγόμενο ανατροπή δημιουργία. Είχαμε διαφωνήσει πολιτικά. Η στάση του που κράτησε στο θέμα της εκποίησης και της πώλησης της ΔΕΗ, που ήταν εντελώς αντίθετο με αυτά που λέγαμε προεκλογικά, αυτό που λέγαμε δεν εκποιούμε νερά και ενέργεια, δυστυχώς. Εκεί σταθήκαμε εντελώς αντίθετοι στην πορεία. Μπορούσε να αλλάξει κάτι, δεν ήταν μια απόφαση της κυβέρνησης, θα μπορούσε η ίδια η περιφέρεια να. Σαφέστατα και ήταν μια καθαρή υπόθεση της κυβέρνησης. Όμως εμείς είχαμε σηκώσει τη σημαία προεκλογικά και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαφορετική στάση. Όταν λέμε δεν συνηγορούμε και δεν θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, και μάλιστα όπως έλεγε και ο Περιφερειάρχης και προεκλογικά, ότι αν και οτιδήποτε και έρθει συζήτηση για πώληση της ΔΕΗ, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα ήταν η παρέτησή μας. Εγώ ουσιαστικά προκάλεσα αυτό το πράγμα με την ανεξαρτητοποίηση, βοηθώντας και ανοίγοντας τις πόρτες, μήπως και παραιτηθούμε όπως ο ίδιος Περιφερειάρχης έλεγε. Δυστυχώς δεν το έπραξα. Είχατε αναλάβει, το είπα και νωρίτερα, το κομμάτι της αγροδιατροφικής σύμπραξης. Τι ακριβώς ήταν αυτό και τι συμβαίνει τώρα? Η αγροδιατροφική σύμπραξη θεωρώ ήταν το πιο σημαντικό εργαλείο και η πιο σημαντική προσπάθεια που κάναμε ως Περιφερειακή Αρχή. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός φορέας, ο οποίος θα βοηθούσε ειδικά αυτή την εποχή που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη οι επιχειρήσεις μας, δίνοντας μια ταυτότητα των προϊόντων που παράγουμε στη Δυτική Μακεδονία, πιστοποιώντας ότι είναι προϊόντα Δυτικής Μακεδονίας και βοηθώντας τις επιχειρήσεις, πρώτα απ' όλα δυναμώνοντας με ένα πολύ καλό brand name που θα έδινε εμπιστοσύνη στο καταναλωτικό κοινό και οδηγώντας και τις επιχειρήσεις σε πάρα πολλές δράσεις. Από το πιο απλό, από δράσεις παρουσία σε εκθέσεις, από εκπαίδευση του καταναλωτή, που για μένα θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι που θα πρέπει να κάνουμε, να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής γιατί πρέπει να καταναλώνει και ποια είναι η διαφορά των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας από τα υπόλοιπα προϊόντα. Mm-hmm. Όταν μιλάμε ότι θα χάσουμε, παράδειγμα, το όνομα της φέτας, θα πρέπει να βγει ένας φορέας και να πείσουμε γιατί η φέτα, και ειδικά η φέτα που παράγεται στην περιοχή μας, είναι η καλύτερη. Γιατί τα 5.000 βότανα που υπάρχουν στην περιοχή μας, που εκτρέφονται τα ζώα, δίνουν ένα πολύ διαφορετικό προϊόν που δεν συγκρίνεται να τον κόσμο με άλλο προϊόν, με άλλο τυρί. Αυτά όλα θα πρέπει ένας φορέας να τα αναδείξει και να τα επικοινωνήσει. Τώρα που έχετε παρατηθεί εσείς, υφίσατε. Δυστυχώς από τον Απρίλιο και μετά που παρατήθηκα, δεν έχει γίνει καμία απολύτως δράση, ούτε μάλιστα ένα διοικητικό συμβούλιο. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης δυστυχώς δεν το πίστεψε από την αρχή. Δεν το χρηματοδότησε όπως όφιλε. Ελπίζω έστω και την ίστατη στιγμή να το χρηματοδοτήσει, οπότε να πάρει μπροστά αυτός ο μηχανισμός, που θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο εργαλείο για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε να τις βοηθήσουμε. Κάντε και ένα γενικό σχόλιο τώρα. Πλησιάζουμε και βέβαια προς τις εκλογές. Ένα γενικό σχόλιο για την διοίκηση, την ενδιοίκηση, που και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήσασταν και εσείς μέλος στη διοίκηση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πώς την κρίνετε? Ξεκινήσαμε με όλα τα εχέγγυα να πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πενταετία, και θεωρώντας στην αρχή ότι θα ήμασταν τουλάχιστον 20 χρόνια περιφερειακή αρχή. Είχαμε όλα τα εχέγγυα, πραγματικά το πιστεύαμε αυτό, ότι μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή και μετά τη δημιουργία, αλλά δυστυχώς όλα αυτά καταρρίφθηκαν. Η περιφερειακή αρχή λειτουργήσε ως μια πολύ κλειστή ομάδα, δεν ανοίχτηκε στην κοινωνία, δεν είχε καμία παρουσία. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, μετά τις εκλογές και μάλιστα δεσμευόμενος συγκεκριμένα στη Δεσκάτη ότι θα βαρεθείτε να με βλέπετε, πρέπει να έχει έρθει άλλες δύο φορές όλη την πενταετία. Απομακρύθηκε πάρα πολύ. Οι ευκαιρίες μας προσπέρασαν και πήγανε πάρα πολλά πράγματα χαμένα, ειδικά στην περιοχή των Γρεβενών. Τι να πρώτο αναφέρω? Τα Γρεβενά δυστυχώς μείνανε πίσω. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το ΕΣΠΑ, τα διαθέσιμα που είχαν το 2014, από τα 340 εκατομμύρια, τα Γρεβενά πήραν μόλις το 3,2 από αυτά τα λεφτά. Όπου στην οικονομία του νομού μόλις το 0,4 έπεσαν και οι πληρωμές ήταν συγκεκριμένα 173.000 ευρώ. Τα
Τα γρεβενά χάνουν από το 2017 μέχρι σήμερα 7 εκατομμύρια και θα χαθούν άλλα 3,5 από τα βιολογικά. Τα γρεβενά που ήταν ο πράσινος νομός, ο βιολογικός νομός, δυστυχώς δεν είχαμε καμία βοήθεια και δεν εκμεταλλευτήκαμε τη σχέση του κ. Καρυπίδη με την κυβέρνηση. Χάθηκε όλη αυτή η αξία που είχαμε με τα βιολογικά και χάνονται ετησίως πάρα πολλά λεφτά. Η κτηνοτροφία έχει χάσει την εξισωτική αποζημίωση και οδηγείται σε αφανισμό. Δεν προχωρήσαμε το μεγάλο αρδευτικό της Κνίδης. Έχουμε το μικρότερο ποσοστό αρδεύσιμης περιοχής στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε τα περισσότερα επιφανειακά νερά και αρδεύεται μόλις το 9,4% των γρεβενών. Το νούμερο είναι ασύλληπτο, όταν ο μέσος όρος στη Δυτική Μακεδονία είναι το 22%. Εμείς αρδεύουμε μόνο το 9,4. Με τον Ε65. Ένα πολύ μεγάλο εργαλείο. Φταίει η περιφέρεια σε αυτό για τον Ε65. Θα μπορούσε να κάνει παρεμβάσεις και να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Κολυσιεργήσαμε και χάσαμε πάρα πολύ χρόνο όταν ήδη οι περιφερειάρχες και της Θεσσαλίας και της Ηπείρου μας στηρίζαν σε αυτή την προσπάθεια και μάλιστα ήταν και υπέρμαχοι να έρθει και όσο γίνεται πιο κοντά στα γρεβενά, χωρίς να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, εμείς το κλωτσίσαμε. Καθυστερήσαμε, δεν το κλωστήσαμε, θα προχωρήσει, αλλά καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Στον ορεινό όγκο, αστεροσκοπείο, δεν εντάχθηκε. Παλαιοντολογικό μουσείο της Μηλιάς, δεν εντάχθηκε. Το γεωπάρκο της Στιθίος γίνεται μια προσπάθεια να ξεκινήσει. Τα μονοπάτια, ακόμα δεν έχει γίνει σήμανση και να αναδείξουμε όλο τον ορεινό όγκο. Όσον αφορά τον τουρισμό, εδώ πέρα τι να πω. Έχουμε επισκέπτες. Τα ξενοδοχεία μας, όπως λέμε, είναι sold out. Έχουμε επενδυτές, έτσι τους ονομάζω. Δυστυχώς όμως. Έχουν γεμίσει επενδυτές. Ήταν κάτι, ένα αίτημα όμως, κύριε Γιαννόπουλε, το οποίο, Γρηγόρη, το οποίο το ζήτησαν οι ίδιοι οι ξενοδόχοι, άσχετα αν η ζημιά που επήλθε θα είναι διαχρονική δυστυχώς για την περιοχή μας. Δεν αντιλέγω, το ζητήσαν οι ξενοδόχοι και πραγματικά το είχαν ανάγκη οι άνθρωποι και η οικονομική βοήθεια που θα δεχόταν θα ήταν μεγάλη. Αλλά εμείς είμαστε περιφέρεια. Εμείς θα πρέπει να δούμε τη συνολική αγορά. Πρέπει να, δηλαδή, να λάβουμε υπόψη τις 100 ταβέρνες που πάνε για κλείσιμο, που δουλεύουμε τον κόσμο των ξενοδοχείων. Ο ορεινός όγκος και το brand name που είχαμε ως Βασιλίτσα έχει χαλάσει. Και στο φινάλε, ποια ήταν η κίνηση που κάναμε ως περιφερειακή αρχή για να προσελκύσουμε τον τουρισμό? Μία συνάντηση έκανε ο κύριος Καρυπίδης για τα ξενοδοχεία και το πέτυχε. Και συγχαρητήριά του. Γεμίσαμε με μετανάστες στα ξενοδοχεία. Ήμαρτον, θα πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα. Έχουμε μια καλαμπάκα δίπλα μας, η οποία έχει, ακούστε τον αριθμό, 2 εκατομμύρια τουρίστες. Μάλιστα. Εκεί η περιοχή έχει το εξής πρόβλημα. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι 2 εκατομμύρια τουρίστες με διανυκτέρευση μιας βραδιάς. Πώς μπορούν να αυξήσουν τις βραδιές διανυκτέρευσης? Mm-hmm. Και εμείς στην κυριολεξία είμαστε στο κέντρο της Ελλάδας. Δηλαδή το πρότυπο που θα έπρεπε να βγάλουμε έξω, με έτερα τα γρεβενά, τι πράγματα μπορείς να προσεγγίσεις, να συνδέσεις βυζαντινό τουρισμό, καλαμπάκα, Καστοριά. Λίμνες, Γιάννενα, Καστοριά, Πρέσπες, όλα με έτρα τα γρεβενά. Δεν σας λέω υπερβολικά νούμερα. Μπορούμε να κλέψουμε ένα 5% από την Καλαμπάκα. Μιλάμε για 100.000 κόσμο. Να λέμε τις αλήθειες. Μεγάλο νούμερο. Βέβαια. Όλες αυτές είναι ευκαιρίες που θα πρέπει να καθίσουμε να τις δούμε. Δυστυχώς. Να πούμε, κύριε Γιαννόπουλε, ότι. Και έτσι μου βγαίνει να σου μιλάω σε ένα πληθυντικό, Γρηγόρη, γιατί είναι συνέντευξη και είναι σοβαρό θέμα, αν θέλεις, όλα αυτά βέβαια τα οποία αναπτύσσουμε και έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, αν μη τι άλλο, της περιοχής. Ξεκινήσατε από έναν χώρο και από τους ανεξάρτητους Έλληνες που ευαγγελίζονταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες των Σκοπίων, δηλαδή ότι θα είναι κόκκινη γραμμή, το Σκοπιανό κτλ. Εσείς μέσα, άσχετα αν ο κύριος Καμένος τελικώς ήταν αυτός ή δεν ήταν αυτός, αυτό άλλοι θα το κρίνουν οι ιστορικοί που έδωσε το στυλό για να υπογράψει τη σύμβαση με τον ΖΑΕΦ, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εσείς τώρα από την πλευρά σας ως Περιφερειακός Σύμβουλος επιχειρήσατε κάτι για αυτό το κομμάτι, το οποίο είμαι σίγουρος και επειδή σας γνωρίζω και πολύ καλά, ήταν για σας κόκκινη γραμμή? Τι έκανε η Περιφέρεια για το Σκοπιανό? Για να λέμε και τις αλήθειες, κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Όλοι ανήκουμε σε ένα πολιτικό χώρο. Η επιλογή που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια, ήμουν σαφέστατα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ώσπου και εκεί ήμουνα μέχρι την άνοιξη τον Απρίλιο του 2018. Εκεί πέρα, επίσης, εγώ ασχολήθηκα παραδείγματος χάρη με την αυτοδιοίκηση και γενικά με την πολιτική, γιατί ήθελα πρώτα απ' όλα να είμαι ειλικρινής στον κόσμο και να βλέπω τον κόσμο κατάματα. Δυστυχώς, οι κόκκινες γραμμές του κυρίου Καμένου δεν λειτουργήσαν πουθενά. Δεν πήρε μπροστά το τρενάκι όπου θα βάζει στο σωστό δρόμο το μικρό Αλέξη. Θυμάστε και εκείνη τη διαφήμιση, το σποτ. Δεν εμφανίστηκε πουθενά το αναγκαίο καλό. Η στάση του για την περιοχή μας, με τη ΔΕΗ
υπερψήφισε την πώληση. Που έλεγε κόκκινη γραμμή. Δεν μιλάμε τη ΔΕΗ. Μιλάμε για τους ανεξάρτητους τώρα. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η στάση του για το Μακεδονικό επίσης. Χαρακτηριστικά και κυκλοφορούσε και ένα βίντεο που ήμουν και μπροστά και χειροκροτούσα μάλιστα σε μια ομιλία του κυρίου Καμένου στην Κοζάνη, ο οποίος έλεγε: θα ρίξω οποιαδήποτε κυβέρνηση και μόνο να αναφέρει το όνομα της Μακεδονίας. Ούτε καν να μπει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Είχε όλη την ευκαιρία το καλοκαίρι να το σταματήσει και να μην προχωρήσει. Δυστυχώς. Σαν πρωταρχικό σκοπό είχε να λήξει το μνημόνιο, να βγούμε από τις υποχρεώσεις του μνημονίου. Έτσι ακριβώς. Είχαμε βγει από το μνημόνιο. Οπότε εκεί πέρα θα μπορούσε να ρίξει και την κυβέρνηση και να πει: δεν προχωρά, να μην επιτραπεί καν να πάμε στις πρέσπες για συζήτηση. Και αυτά το να παρακαλάμε την Παναγία. Ότι δεν θα περάσει από τη Βουλή των Σκοπίων. Ή με το θέμα της ΔΕΗ, όπως έλεγε ο κύριος Καρυπίδης, δεν θα βρεθεί αγοραστής. Δεν μπορούμε να ζούμε με ευχολόγια, Χρήστο. Δεν μπορούμε. Ή θα πρέπει να είμαστε σταθεροί σε αυτά που λέγαμε και θεσμοβόμασταν και στον κόσμο, ή δεν πρέπει να το κάνουμε. Η περιφέρεια τώρα για το Σκοπιανό θα μπορούσε να βγάλει, έβγαζε κάποια ψηφίσματα τα οποία με μεγάλη δυσκολία, θα έλεγα. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Δυστυχώς η συμπόρευση του κυρίου Καρυπίδη με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον απέτρεπε να έχει οποιαδήποτε άλλη στάση. Είναι ανεπίτρεπτο η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να μην βγάλει από πέρυσι τον Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο του 2018, να βγάλει ένα ψήφισμα που να είναι κατά στη διαπραγμάτευση και κατά στη χρήση του όνοματος της λέξης Μακεδονίας. Αμή τι άλλο, είμαστε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν είμαστε Ιών Ιωνίσων. Αμή τι άλλο, σε κάποια πράγματα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Δεν θα πρέπει καν να γίνει αυτή η συζήτηση. Ακόμα και το τελευταίο ψήφισμα λίγο πριν, τώρα τον Ιανουάριο, πριν πάει στη Βουλή, με τεχνιέντος ο κύριος Καρυπίδης δεν ήθελε να περάσει το ψήφισμα. Δηλαδή ήμαρτον. Σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε κάθετοι. Βγήκε και έδινε συνέντευξη και έλεγε ότι ανοίγουμε δρόμους με τα Βαλκάνια. Γιατί μέχρι τώρα ήταν κλειστά οι δρόμοι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Οι μισές επιχειρήσεις στα Σκόπια είναι ελληνικές. Ποια ήταν η δυσκολία δηλαδή? Γιατί έπρεπε δηλαδή να παραδοθούμε έτσι ανεφόρον? Και μάλιστα το πρόβλημα το είχαν αυτοί και όχι εμείς. Άρα αυτό θα πρέπει να διαπραγματευτείς όσο καλύτερα γίνεται για σένα. Προκάλεσα και ευθέως και τον βουλευτή των Κρεβενών να κάνει μια ημερίδα, μια παρουσίαση του συμφώνου. Να μάθουμε τελικά ποια είναι αυτά τα θετικά που λένε. Όλοι λένε από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει θετικά και εγώ δεν έχω μάθει ένα θετικό. Δεν βγήκε ένας άνθρωπος της κυβέρνησης, ο τοπικός μας βουλευτής, και να πει: σαν Δυτική Μακεδονία, σαν Μακεδονία, σαν Ελλάδα, έχουμε κερδίσει από τα 20 σημεία της συμφωνίας. Ένα είναι θετικό. Δεν ξέρω ακόμα. Έγινε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση με τον κύριο Λιγερό εδώ στα Κρεβενά. Μας παρουσίασε όλο το προσύμφωνο χωρίς να πάρει θέση. Αν είναι θετικά ή αρνητικά. Λέει: αυτά είναι. Αυτά είναι τα μεγάλα γράμματα, αυτά και τα μικρά γράμματα. Δείτε εσείς, άμα σας αρέσει ή άμα δεν σας αρέσει. Από την κυβέρνηση δυστυχώς δεν βγήκε ένας που να πει: κερδίσαμε αυτό το πράγμα. Είπατε πριν να ανήκατε, μάλλον μέχρι και ανήκατε την άνοιξη στους ανεξάρτητους Έλληνες. Τώρα πού ανοίγετε? Κομματικά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκομαι πουθενά. Οι απόψεις μου είναι συγκεκριμένες. Θεωρώ ότι αυτό, πως συζητούσαν και ειδικά οι παλιότεροι, αριστερά, δεξιά, κέντρο κτλ., με την πραγματική ζωή και την πραγματική οικονομία δεν έχει πολύ σχέση. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Πιο κοντά που είστε, να το πούμε έτσι. Είναι ξεκάθαρο που είμαι πιο κοντά. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, της ελεύθερης οικονομίας, του επιχειρήν. Κάποιοι το προσδιορίζουν αυτό κοντά στη δεξιά. Μάλιστα. Τώρα, σε αυτές τις εκλογές που θα έχουμε τον Μάιο του 19, μαθαίνουμε ότι έχετε μια συνεργασία. Συνομιλείτε με την κυρία Ζεμπιλιάδου, με την Ελπίδα. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε προς τα εκεί? Με την κυρία Ζεμπιλιάδου γνωριστήκαμε τα τελευταία 5 χρόνια που συνυπάρχουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ ως άνθρωπο αυτοδιοικητικό. Έκανε μια πολύ επικοδομητική αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια. Όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά με στοιχεία. Και είναι την πολύ εντύπωση, καλή γνώστρια. Έχω την εντύπωση, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Γρηγόρη, ότι ήταν η μοναδική ίσως που έκανε πραγματική αντιπολίτευση. Έτσι ακριβώς. Ήταν η μοναδική που έκανε αντιπολίτευση. Είναι πολύ καλή γνώστης της αυτοδιοίκησης, με τεράστια εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα, με την παρουσία της στο Υπουργείο ως Γενική Γραμματέας σε προγράμματα του ΕΣΜΑ. Οπότε θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι το κατάλληλο άτομο. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν η χώρα μας περνάει όλες αυτές τις δυσκολίες και οικονομικές και έχουμε δυσκολία στην εκταμείευση, τα είδατε και τελευταία, θέλουν να πάρουν τα λεφτά από τους Δήμους να τα βάλουν στην τράπεζα της Ελλάδος. Αν δεν αφοσιωθούμε και εκμεταλλευτούμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ που υπάρχει από ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κακά τα ψέματα, και θεωρώ ότι η κυρία Ζεμπιλιάδου, με τη γνώση της, τη δυναμική της, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχει κρυφτεί
ποτέ πίσω από το δάχτυλο. Έχει τοποθετηθεί και έχει πάρει θέση σε όλα τα φλέγοντα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας και την πιστεύω και ότι είναι πολύ αξιόλογη. Και γι' αυτό θα συμπορευτώ μαζί της και στις επόμενες εκλογές τώρα του Μαΐου. Το ότι προέρχεται από έναν χώρο το Πασόκ, ας πούμε, το βαθύ Πασόκ, θα έλεγα εγώ, αυτό δεν σας επηρεάζει καθόλου? Όχι, όχι. Γιατί είναι λάθος. Φαντάζομαι πάντως μιλάμε... για την αυτοδιοίκηση, μπράβο, ναι. Όταν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, είναι λάθος να μιλάμε για κόμματα. Τα προβλήματα που έχει η αυτοδιοίκηση, η περιοχή, η Δήμη, η Περιφέρεια δεν έχουν χρώματα. Δεν έχει πράσινα, κόκκινα, γαλάζια. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα και θέλουν συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Όλοι, σας το είπα για την αρχή, όλοι από κάπου προερχόμαστε. Από παρθενογέννηση κανένας δεν είναι. Αλλά θα πρέπει να μιλάμε για κάθε διαδικασία, είτε αυτό είναι Περιφέρεια, είτε είναι Δήμος κτλ. Να μιλάμε καθαρά με πρόσωπα και να δούμε ποιοι πραγματικά είναι αυτοί που μπορούν να μας βοηθήσουν. Δεν παίζει κάποιο ρόλο η κομματική προέλευση του καθενός. Η εκτίμησή σας δηλαδή, και ερχόμαστε στο διατάφτα, είναι ότι η ελπίδα θα δώσει τελικά ελπίδα στα γρεβενά, κύριε Γιαννόπουλε? Θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιόλογη πρόταση. Τις επόμενες μέρες, όπου θα ανακοινωθούν και οι συνδυασμοί και το σημαντικότερο, τα προγράμματα, εκεί πιστεύω ότι θα καταλάβει όλος ο κόσμος. Γιατί τα προγράμματα δεν πρέπει να είναι λόγια ωραία που να ακουστούν, αλλά θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να εφαρμοστεί και τι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα θα πρέπει να είναι πραγματοποιήσιμα, να είναι ένας στόχος που θα βγουν οι ευκαιρίες από την ίδια την κοινωνία, συνομιλώντας με την κοινωνία. Έτσι μόνο θα πρέπει να βγει το πρόγραμμα και να είναι πράγματα που μπορούν να υλοποιηθούν. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, σας το ξαναλέω, η γνώση της και η εμπειρία της στα ευρωπαϊκά προγράμματα, ότι θα είναι η διέξοδο να μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε την περιφέρεια και να τη φέρουμε την επόμενη μέρα σε ένα καλύτερο δρόμο. Τι σας λέει ο κόσμος που σας συναντά, Γρηγόρη? Ευτυχώς, για αυτό που ακούω, υπάρχει πάρα πολύ καλή αποδοχή και στο πρόσωπό μου αλλά και στο πρόσωπο της κυρίας Ζεμπιλιάδου. Κατάφερε αυτά τα χρόνια και η κυρία Ζεμπιλιάδου με την παρουσία της να γίνει γνωστή, με επικοδομητική αντιπολίτευση, όπως είπαμε. Ο κόσμος την εκτιμά, την γνωρίζει και το κλίμα είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Μάλιστα. Εγώ τι να πω τώρα, ένα τελευταίο μήνυμα προς τους ακροατές μας, κύριε Γιαννόπουλε. Ένα μήνυμα. Θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια η επόμενη μέρα για την περιφέρεια συγκεκριμένα που μιλάμε, να μας βγάλει από όλο αυτό το τέλμα που μας έχει φέρει μέχρι τώρα. Οι κόντρες, οι μηνύσεις, οι εισαγγελείς και οι παρασυγγελείς. Θα πρέπει, η πολιτική δεν γίνεται από τον εισαγγελέα και από τα δικαστήρια, θα πρέπει να καθίσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών, και αυτό δεσμεύουμε, να καθίσουμε όλοι μαζί, Δήμος, Περιφέρεια, Φορείς, Εκκλησία, και να μπορέσουμε να χαράξουμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα, χωρίς τις προσωπικές κόντρες, και να έχουμε ένα και μόνο μέλημα και ένα και μόνο στόχο. Το μέλλον της περιοχής μας, το μέλλον των Γρεβενών, το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Δραστηριοποιούμαστε εδώ, κατοικούμε εδώ πέρα, τα παιδιά μας είναι εδώ και εδώ θέλουμε να μείνουν και να εξελιχθούν ως άνθρωποι. Αυτό θα πρέπει να είναι το μέλημά μας και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε και τη ζωή μας. Το μέλλον το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Δεν είναι δικό μας. Οπότε, αν μη τι άλλο, εκεί θα πρέπει όλοι να επικεντρωθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να το χτίσουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στην Ελπίδα και σε εσάς προσωπικά στις εκλογές που έρχονται. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Μίμη.